Ικανοποιημένος εμφανίζεται ο Περιφερειακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας αναφορικά με τη συμμόρφωση των αγροτών στην περιφέρεια, καθώς παρατηρείται μεγάλη μείωση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές σε ό,τι αφορά την καύση καλαμιών. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και από τις διοικήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών αλλά και από τους ίδιους αγρότες να μειωθεί και θα έλεγα να εξαλειφθεί εντελώς αυτό το φαινόμενο της καύσης των καλλιεργειών. Ήδη τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε, αν και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος, είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη μείωση, άνω του 80%, εγώ θα έλεγα πάνω από 90% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Υπενθυμίζεται ότι οι κυρώσεις είναι πολύ αυστηρές για τους αγρότες, καθώς πέραν της ενημέρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έρχεται μείωση επιδοτήσεων, από φέτος ξεκίνησε και η επιβολή προστίμου. Για τις στοκαλαμιές και για τα υπολείμματα καλλιεργειών, αυτό που λέμε προς όλους τους συμπολίτες μας αγρότες που δραστηριοποιούνται στις γεωργικές εκτάσεις της περιοχής είναι να μην καίνε τις εκτάσεις τους, γιατί πέρα από τα γνωστά περιβαλλοντολογικά προβλήματα είναι κάτι μη επιτρεπτό, είναι κάτι που διώκεται ποινικά. Και εκτός των άλλων υπάρχει και μια νεόφερτη πυροσβεστική διάταξη, η 19 σε αριθμό του 2020 πυροσβεστική διάταξη, μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκτός των ποινικών κολάσιμων ενεργειών έχει και το διοικητικό πρόστιμο, πλέον εισάγεται και το διοικητικό πρόστιμο, το οποίο είναι αρκετά υψηλό. Ξεκινάει από 200 ευρώ και μπορεί να καταλήξει και μέχρι 5.000 ευρώ, το οποίο επιβάλλεται σε αυτούς τους συμπολίτες μας που προκαλούν ανάφλεξη πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική καλεί επίσης τους αγρότες να αναλογιστούν ότι μπορεί να στερήσουν με τέτοιες ενέργειες δυνάμεις της υπηρεσίας που μπορούν να αξιοποιηθούν για πιο σημαντικά περιστατικά.